Στις δικαστικές φυλακές Ιωαννίνων κρατείται από χθες ο 30χρονος οδηγός της Πριτανίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που κατηγορείται για απόπειρα αποπλάνησης μιας 12χρονης στην Καστοριά την περασμένη Παρασκευή στο περιθώριο της Συνόδου των Πριτάνιων της χώρας. Ο οδηγός του Πανεπιστημίου μετά την απολογία του στην ανακρίτρια κρίθηκε προφυλακιστέως και μεταφέρθηκε από την Καστοριά στις δικαστικές φυλακές Ιωαννίνων. Το θέμα προκάλεσε αναστάτωση στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και στην πόλη της Καστοριάς που βίωσε μια πρωτοφανή για τα τοπικά χρονικά υπόθεση παρενόχλησης. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ιωάννης Γεροθανάσης κράτησε αποστάσεις απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις. Τελεί αυτή τη στιγμή υπό δικαστική διερεύνηση και πολύ σύντομα θα υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση από την πλευρά του Πανεπιστημίου. Θα απασχολήσει δηλαδή και τη συνεδρία και του Πριτανικού και τη Συγκλήτου. Τη Συγκλήτου, όχι, του Πριτανικού, ναι. Συγκλονιστική όμως είναι η περιγραφή του πατέρα της 12χρονης που υποστηρίζει πως έπεσε θύμα του 30χρονου οδηγού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως τόνισε μιλώντας στο ITV ο πατέρας της 12χρονης, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής όταν ο 30χρονος ζήτησε από την κόρη του να τον βοηθήσει στην προσπάθεια αναζήτησης ενός διαμερίσματος. Η κατάληξη ήταν στην είσοδο παρακείμενης πολυκατοικίας, όπου σύμφωνα με τη 12χρονη ο 30χρονος την πλησίασε από πίσω, ενώ λίγο πριν χάιδευε τα γεννητικά του όργανα. Βλέποντας την κόρη μου, όσο και αν δεν θέλει να το πιστέψει, να κοντοστέκεται, να βγαίνει μερικά βήματα πίσω, να κοιτάει με απορία και να αρχίζει να φοβάται, αυτό σηκώνεται και της λέει αμέσως, πήγαινε εκεί στο παράθυρο, στα σκαλιά, πήγαινε στο παράθυρο και δες, είναι ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο έξω. Ασυνέστητα η κόρη μου έκανε αυτή την κίνηση, την οποία θα την κάναμε και εμείς ακόμη. Ένας μεγάλος άνθρωπος, όταν σου λένε πες εκεί, γύρισε προς το παράθυρο και ακαριέα ένιωσε. Στο πίσω μέρος του σώματός της ένιωσε τον άγνωστο, δηλαδή την ακούμπησε στο σώμα της. Μάλιστα. Τότε πλέον κατάλαβε το κορίτσι μου τι περί τίνος πρόκειται, τρομοκρατήθηκε. Τρομοκρατήθηκε, ένιωσε την απειλή για τη ζωή της βασικά, δεν κατάλαβε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς. Από ότι μου είπε, τρόμαξα τόσο πολύ, γιατί με εγκλώβησε, με έκλειψε μέσα εκεί και έκανε την κίνηση και έφυγε, γλίστρησε, εξελίστρησε κάτω τα χέρια του, άρχισε να φωνάζει, να κλαίει, ζητάει βοήθεια. Έτρεχε με όλη τη δύναμη, με όση ταχύτητα μπορούσε να τρέξει, βγαίνει στον κεντρικό δρόμο, ανεβαίνει, προσπαθεί, κατευθύνεται προς το σημείο που ήταν αρχικά με τα παιδιά και έπαιζε, γιατί εκεί προφανώς ένιωσε ότι είναι η παρέα της, άρα εκεί θα βρεθεί κάποια σχετική ασφάλεια. Mm-hmm. Και στη διαδρομή αυτή, ο άνθρωπος αυτός την κυνηγά. Μέσα σε πολυσύχναστο, όχι σε πολυσύχναστο, αλλά σε κεντρικό σημείο της πόλης, κυνηγά. Συνεχίζει να την κυνηγά. Την επόμενη ημέρα η 12χρονη που συνοδευόταν από τη μητέρα της αναγνώρισε τον 30χρονο να κινείται στην ίδια περιοχή και αμέσως ειδοποιήθηκε για ασφάλεια που προσήγαγε τον οδηγό στο αστυνομικό μέγαρο. Εκεί αναγνωρίστηκε και από την 12χρονη και από τα άλλα παιδιά αλλά και από τον πατέρα ενός που επίσης πρόλαβε να δει τα χαρακτηριστικά του από κοντά. Ευτυχώς σε πολλά σημεία ήμασταν τυχεροί με την ατυχία μας. Και ότι το παιδί ξέφυγε πριν γίνει κάτι χειρότερο, mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα εκτός του να δείξει τις προθέσεις του και να κουμπίσει το σώμα του πάνω στο σώμα του παιδιού. Δεν πρόλαβε να κάνει το χειρότερο. Το πρώτο ήταν αυτό ότι ξέφυγε το κορίτσι. Το δεύτερο ήταν ότι βρέθηκε ο πατέρας του παιδιού και τον σταμάτησε. Και το τρίτο βέβαια, το ότι το αναγνωρίστηκε την άλλη μέρα δικαίως από την κόρη μου σε εκείνο το σημείο, στην καφετέρια. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, άσχετα αν η δική μου περίπτωση είναι πιο εύκολη από τη θέση του πατέρα να ανακοινώσει και να κοινοποιήσει αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Γιατί αν δεν πηγαίναμε στην αστυνομία των καλύτερων κτλ., αν το κουκουλώναμε οι ίδιοι μας το θέμα, τώρα δεν θα υπήρχε τίποτα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα, mm-hmm. δεν θα είχε ακουστεί τίποτα. Και προφανώς να είχαμε τα χειρότερα σε μια επόμενη κίνηση του ανθρώπου αυτού.